έχουμε το εξής. 11 και 19, 17 Σεπτεμβρίου του 2013, ο Γιάννης Άγγος καλεί τον Γιάννη Καζαντζόγλου, ο οποίος Άγγος βρίσκεται στο Κοράλι. Είναι ένας από τους 2-3 χρυσαυγίτες που βρίσκονται στο Κοράλι. Ενημερώνει στις 11 και 19 το Γιάννη Καζαντζόγλου και ενημερώνει το Γιάννη Καζαντζόγλου γιατί είναι αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές με την ιεραρχία. Ενημερώνει το Γιάννη Καζαντζόγλου γιατί ο Γιάννης Καζαντζόγλου υποτίθεται πως είναι ο υπεύθυνος της πολιτικής δράσης τοπικής οργάνωσης Νίκαιας. Υποτίθεται πως υπάρχει μια ιεραρχία εκεί, η οποία ιεραρχία είναι και η ίδια ιεραρχία που απεικονίζει η Χρυσή Αυγή στις διάφορες πινακές της, οι πυρηνάρχες, οι υπεύθυνοι του ιδεολογικού κτλ. Λοιπόν, ο Καζαντζόγλου με τη σειρά του, 2 λεπτά αργότερα, καλεί τον αμέσως από πάνω του, τον Γιώργο Πατέλη. Μιλάνε για 3 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, μια μεγάλη κλίση, μια κλίση η οποία μπορεί να υποθέσει κανείς ότι υπήρξε μια μεγάλη εξήγηση του τι συμβαίνει εκεί, όπου στη συνέχεια ο Πατέλης, ακολουθώντας πλήρως την ιεραρχία η οποία απεικονίζεται είτε στα επίσημα είτε στα ανεπίσημα έγγραφα της Χρυσής Αυγής και ανεπίσημα έγγραφα και από αυτά που η Χρυσή Αυγή αρνήθηκε μέσω των υπερασπιστών της να αναγνωστούν στην αίθουσα την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Γιώργος ο Πατέλης λοιπόν στις 11 και 27 κάνει μια αναπάντηση στο Λαγό, ο οποίος τον παίρνει κατευθείαν πίσω και μιλάνε για 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα. Μετά την κλίση αυτή, ο Πατέλης στέλνει αυτό το SMS που έχουμε όλοι ακούσει, το περιβόητο. Όλοι τώρα τοπικοί, όσοι είσαστε κοντά, δεν θα περιμένουμε μακρινούς τώρα. Στις 11 και 28, στα μέλη της ασφάλειας Νίκαιας. Το τάγμα εφόδου της Νίκαιας, το οποίο το έχουμε δει σε άλλες εκπομπές να περιδιαβαίνει τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπου υπήρχαν τοπικές, να πηγαίνουν με λιγαλάδες, να πηγαίνει στα συνεργεία κτλ. Αμέσως μετά το μήνυμα και για περίπου 20 λεπτά υπάρχει μια συνεχής ανταλλαγή κλήσεων από την πλευρά των Κομιανός, Δήμου, Τσακανίκας, Ρουπακιάς, Ταμπέλος, Χρυσαφίτης, που καλούν διαδοχικά τον Γιώργο τον Πατέλη και τον Γιάννη τον Καζαντζόγλου. Τους δύο ακριβώς από πάνω τους. Προκειμένου να ενημερωθούν για το τι πρόκειται να συμβεί, γιατί τι έχει γίνει, γιατί ήρθε αυτό το μήνυμα, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε κτλ. Ενημερώνονται προφανώς, γιατί όλοι καταλήγουν στην τοπική οργάνωση Νίκαιας και κάτι σαν μερικά λεπτά μετά ο Γιάννης Λαγός 11 και 50 στέλνει το τελικό ok στο Γιώργο Πατέλη. Μετά από το τελικό ok, ο Μίγυρης, όλη αυτή η ομάδα μεταφέρεται μέσω, με αυτοκίνητα και μηχανάκια, όπως έχουμε δει στα βίντεο που είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές, με αυτά τα αυτοκίνητα, με αυτά τα μηχανάκια, μεταφέρονται όλοι στο σημείο της δολοφονίας. Και σε όλων αυτών τα τηλέφωνα, για μερικά λεπτά, υπάρχει μια σιγή, μια παύση. Έρχεται το τηλεφώνημα 12 και 9 λεπτά από τον Γιάννη Άγκο στο Γιώργο Πατέλη. Ο Γιάννης Άγκος ενημερώνει τον Πατέλη, έχει συμβεί κάτι, κάτι συμβαίνει. 16 δευτερόλεπτα μιλήσανε, δεν μιλήσανε παραπάνω. Και σε 2 λεπτά ο Σταμπέλος, ο Γιώργος ο Σταμπέλος, άλλος ένας από τους κατηγορούμενους, καλεί το Ρουπακιά και αμέσως μετά καλεί το Λαγό. 2 λεπτά μετά την κλίση του Γιάννη Άγκου στο Γιώργο Πατέλη. Στη συνέχεια ο Λαγός, μετά από μερικά λεπτά, ξανακαλεί τον Πατέλη και μιλάνε για 43 δευτερόλεπτα. Μετά από μερικά λεπτά ο Ρουπακιάς παίρνει τον Πατέλη και μιλάνε για 51 δευτερόλεπτα. Υπάρχει ένας καταιγισμός κλήσεων προς τον Πατέλη, γιατί αυτός είναι το σημείο αναφοράς μεταξύ Λαγού και τους πιο πάνω της Χρυσής Αυγής και του τάγματος εφόδου, όντας ο πυρηνάρχης της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας. Ο Ρουπακιάς τον παίρνει τηλέφωνο 12 και 22 και μιλάνε 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα, ενώ 12 και 28 τον ξαναπαίρνει τηλέφωνο και μιλάνε 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα. Ο Ρουπακιάς αυτή τη στιγμή που παίρνει τον Πατέλη βρίσκεται στο τμήμα του Κερατσινίου. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το αστυνομικό τμήμα του Κερατσινίου που τον πήγανε. Νίκαια αυτή είναι. Βρίσκεται μες στο τμήμα, τέλος πάντων. Στο περιβόητο τμήμα, στο οποίο ήταν μόνος του, χωρίς να είναι χειροπεδημένος, πήρε το σανσέρ και πήγε στον τρίτο κτλ. Όλη αυτή η ιστορία. Είναι με το κινητό του και τους παίρνει όλους τηλέφωνο. Ο Λαγός, 12:30. Μιλάει 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα με τον Γιώργο Πατέλη επίσης. Υπάρχει μια συνεχής επικοινωνία με κεντρικό κόμβο τον Πατέλη. Και 12:37 ο Νίκος Μιχαλολιάκος παίρνει τον Γιάννη Λαγό τηλέφωνο. Και μιλάνε για 45 δευτερόλεπτα. Ο Λαγός λογικά του δίνει όλη την εικόνα του αποτελέσματος της επίθεσης και στη συνέχεια σε 1 λεπτό, αμέσως μετά την κλίση με τον Νίκο Μιχαλολιάκο, ο Γιάννης Λαγός παίρνει τηλέφωνο πίσω το Γιώργο το Πατέλη. 1 λεπτό μετά ο Πατέλης δέχεται κι άλλη κλίση από το Ρουπακιά, όπου μιλάνε 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Όπως μπορούμε να δούμε από αυτή τη ροή κλήσεων που καταγράφηκε και αναγνώστηκε μέσα στην αίθουσα από το έγγραφο 275 και από τα διάφορα σχεδιαγράμματα, γιατί αυτές οι κλήσεις και αυτά τα νούμερα και αυτοί οι αριθμοί και οι χρήστες, οι συνδρομητές κτλ. Προκύπτουν από όσα διαβάστηκαν στην αίθουσα τη 237η μέρα της δίκης της Χρυσής Αυγής και συνέχεια έχουμε τους βασικούς, τους ηγετικούς παίχτες να επικοινωνούν προκειμένου να δουν τι θα κάνουν μετά το περιστατικό. Φτάνει και στο τέλος του εγγράφου, το οποίο ήταν ένα κομμάτι, το 4ο μέρος του συγκεκριμένου εγγράφου, στο οποίο περιέχονταν κάποια κομμάτια κρίσιμων συνομιλιών. Έχει μια σημασία λοιπόν να δούμε πρώτα απ' όλα ότι υπήρχε μια αγωνία σε σχέση με το αν παρακολουθεί η ΕΕΠ τα τηλέφωνα και ότι πρόκειται να αποκαλυφθούν και άλλες ομάδες δράσης της Χρυσής Αυγής. Η Ρουπακιά αναφέρει τον Πατέλη ως ηθικό αυτουργό. Κάποιοι από αυτούς ήταν ήδη ενήμεροι ότι, για κάποιο λόγο, ότι παρακολουθούνται τα τηλέφωνα. Άλλο ένα πολύ ωραίο, στην ίδια συνομιλία που λέει η συνομιλητριά της, είναι... Και εγώ τον Κασιδιάρη όταν τον έβλεπα που μίλαγε στην τηλεόραση και γύριζε και έλεγε «εγώ δεν τον ξέρω» και ότι είναι τρελός και τα λοιπά, μου ήρθε εκεί, λέει, να πάω να τον πιάσω από το λαιμό και να του πω ποιος τους εκπαίδευσε γι' αυτό. Εσύ τους έκανες και εσύ ο ίδιος αυτή τη στιγμή τους απαρνείσαι, αναφερόμενοι στον Κασιδιάρη, η συνομιλήτρια της Χρυσούλας Δρουπακιά.